Καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε μια αλλιώτικη επισκευή. Θα αλλάξουμε πόρτα, τζάμι, στο John Deere 6820. Και όχι μόνο αυτό, θα αλλάξουμε και τη βάση του κιόλας που βιδώνει στο σκελετό, το μεντεσέτης δηλαδή, γιατί έχει σπάσει. Έχω βιδώσει ήδη το καινούριο μεντεσέ, ο παλιός είναι αυτός εδώ. Βλέπουμε ότι έχει σπάσει η βάση που το κρατούσε, που βιδώνεται στο σασί. Είναι λίγο μπελάς στο πως θα βγει. Βγάζουμε πρώτα την κονσόλα με τα κουμπιά και με τις ενδείξεις με τα λεντάκια, τζεκουμπώνουμε. Οι δύο ιβίδες είναι εδώ μέσα. Θέλει προσοχή για να μην πέσουν κάτω, δεν είναι σε εύκολο σημείο, είναι αρκετά χαμηλά. Τίποτα, θέλει μόνο προσοχή να μην πέσουν οι βίδες. Οπότε βιδώθηκε ο καινούργιος ο μετεσές. Ο πάνω ήταν καλός, οπότε καθαρίζεται από τα τζάμια για να βιδωθεί μαζί με τα λάστιχα και τις βίδες, να βιδωθεί το καινούριο τζάμι. Το αμορτισέρ της πόρτας και πάμε να περάσουμε το λάστιχο. Εδώ καθαρίζουμε το λάστιχο από την προηγούμενη πόρτα, τζάμι, από τα απομεινάρια από γυαλί που έχουν μείνει μέσα τα κομμάτια. Οπότε πρέπει να καθαριστεί πολύ καλά για να μην έχει κανένα πρόβλημα το επόμενο. Έχω καθαρίσει το παλιό λάστιχο που είναι καλό από τα τζάμια. Θα το φυσήξω, θα το καθαρίσω και με πανί μέσα, οπότε να μην μείνει ίχνος από γυαλί, και θα περαστεί στο καινούριο τζάμι. Το φυσήξαμε, το καθαρίσαμε και περάσαμε το λάστιχο και πάμε να βιδώσουμε την πόρτα στις μεντεσέδες. Λοιπόν, πρώτα τοποθετούμε τα λαστιχάκια που κουμπώνουν ανάμεσα στο τζάμι και στους μεντεσέδες. Έχει και εκεί και στα χέρια που θα βιδωθεί να κοντράρει. Και εδώ και πάνω έχει τοποθετηθεί, έχουν καθαριστεί, οπότε κατευθείαν κουμπώνει σε αυτές τις δύο βίδες και σε μια βίδα πάνω μαζί με τα λαστιχάκια και μαζί με το χερούλι. Δεν μπορώ να κρατήσω το κινητό και να το δείξω, θα τη δείξω βιδωμένη. Λοιπόν, κούπωσε και πόρτα, κεντραρίστηκε στα λαστιχάκια της πάνω στο κέντρο και εδώ κάτω, και ήρθε η ώρα να μπει εδώ σε αυτές τις δύο τρύπες ο μηχανισμός. Λίγο ταλαιπωρημένος, κονισμένος, αλλά δουλεύει. Με μια πατέντα πιο παλιά, εδώ βίδωσα μια βίδα γιατί είχε σπάσει το χερούλι. Δουλεύει όμως κανονικά, γιατί είναι αρκετά μέσα η βίδα. Οπότε βιδώνει το μηχανισμός πάλι με λαστιχάκια μέσα έξω για την προφύλαξη για το τζάμι. Και είναι έτοιμη η πόρτα. Η πάνω η βίδα εδώ σφίγγεται με ένα κάβουρα και κάτω με μια δεκαρίτσα για το χερούλι. Φαίνεται η πάνω η βίδα. Και μετά μπαίνει το πλαστικό σε αυτές τις βίδες, σε αυτές τις υποδοχές. Μπήκε και το χερούλι. Λοιπόν, έχουμε
ένα πιάσιμο το τζάμι. Με αυτό το σίδερο. Δεύτερο, τρίτο, το αμορτισέρ του. Και άλλο ένα πιάσιμο εδώ πάνω. Και στο τέλος το χερούλι. Λοιπόν, οπότε είναι έτοιμη η πόρτα, έχει μπει και το λάστιχο, έχω καθαριστεί όλα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά για σήμερα σε βίντεο, εγώ συνεχίζω με άλλα.